παροτρύνονται να δώσουν φακελάκι. Θα ήθελα να τους συμβουλεύσω να προβαίνουν σε καταγγελία στη διευθύνση του νοσοκομείου. Ναι. Και όχι αλλού, στη διευθύνση του νοσοκομείου ή στη διευθύνση του Υπουργείου Υγείας. Εσείς, η καταγγελία σας που κάνετε δημοσίως είναι ότι γνωρίζετε ότι παίρνουν κάποιοι συνάδελφοι. Κατά διαστήματα ασθενείς μας λένε ότι υποχρεώθηκαν να δώσουν φακελάκι στην Α ή στην Β κλινική του, για να τύχουν μιας θεραπείας. Και εκεί στο νοσοκομείο της Πάφου δηλαδή γίνονται αυτά, κύριε Μουτουρί. Αυτά γίνονται παγκύπρια. Παγκύπρια, ναι. Και η δική μου συμβουλή στους ασθενείς αυτούς είναι να επισκεφτούν το διευθυντή του νοσοκομείου ή τη διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και να προβούν σε γραπτή ενημέρωση για το γεγονός. Διότι μόνο έτσι θα σταματήσει το κακό. Ναι, είναι μόνο τα κακός έχοντας που γίνονται εκεί στο νοσοκομείο της Πάφου. Εννοείται ότι είναι ευρύτερο το ζήτημα όσον αφορά τα κακελάκια. Είναι ένα καρκίνωμα που δυστυχώς έχει μπει για τα καλά και μέσα στη δημόσια υγεία. Η ανάρτηση σας όμως είχε να κάνει με το νοσοκομείο της Πάφου. Εδώ εργαζόμαι. Μάλιστα. Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που κάνετε αυτή την παρέμβαση, έχετε κάνει καταγγελία στο νοσοκομείο, στο Υπουργείο Υγείας ή στην αστυνομία? Κοιτάξτε, δεν είμαι αρμόδιος για κάτι τέτοιο. Όταν ο ασθενής αναφέρει προφορικά ότι τη χάνει αυτής εκμετάλλευσης, διότι έτσι το βλέπω, εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου, τότε η συμβουλή μου είναι να προχωρήσω σε γραπτή ενημέρωση στο διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας. Ναι. Από τη στιγμή που σε μένα δεν αφήνουν κάποια γραπτή ενημέρωση και δεν είμαι ο αρμόδιος για να δεχτώ τέτοια γραπτή ενημέρωση, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να προχωρήσω και να δώσω κάποια στοιχεία παρακάτω πέραν της ενημέρωσης προς τη διεύθυνση, ότι κάτι κακό σε αυτό το θέμα γίνεται μέσα στο νοσοκομείο μας. Δηλαδή τους συμβουλεύετε μόνο. Από εκεί και πέρα δεν μπορείτε να κάνετε κάτι περισσότερο. Ναι, δεν μπορούσα να κάνω και κάτι μόνο άλλο, και πόσα, δηλαδή 500 ευρώ, μπορεί να δίνουν 500 ευρώ φακελάκι? Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για... Είναι εκεί το ποσό. Αλλά δεν έχει σημασία το ποσό. Ναι. Είναι καταδικαστικά η πράξη αυτή είναι που έχει σημασία. Να σας ρωτήσω, υπήρχε και μία έτσι συζήτηση για κάτι καρέκλες που είχατε αναρτήσει, τελικά ήταν παλιές, έτσι, μέσα στην ανάρτηση που κάνατε στο Facebook. Κοιτάξτε, σίγουρα το νοσοκομείο έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ναι. Έχει προβλήματα οργάνωσης γενικότερα, έχει προβλήματα υποδομής, έχει προβλήματα επίπλωσης. Δίνεται η εντύπωση πραγματικά, μέσα στο νοσοκομείο, ότι υπάρχει διάχυτη μια προχειρότητα παντού. Και διαρωτάται κάποιος γιατί επισκεπτόμενος σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο δεν βλέπει αυτή την προχειρότητα, ενώ όταν επισκεφτεί το δημόσιο νοσοκομείο μιας επαρχίας υπάρχει αυτή η προχειρότητα. Κύριε Μουτουρί, εγώ νομίζω ότι όλα αυτά που μας τα λέτε, έτσι, δεν πρέπει να πάτε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον Υπουργό Υγείας να του τα πείτε ή με τον... Έχει διευθυντή το νοσοκομείο. Ο Υπουργός Υγείας είναι ενημέρωση για πολλά πράγματα. Τον έχετε ενημερώσει δηλαδή? Είναι ενημέρωση για πολλά πράγματα ο Υπουργός Υγείας και παρακολουθείτε και τις δικές του ενέργειες και τις δικές του δηλώσεις. Τρέχει αυτά τα ζητήματα όπως τρέχει για το ΓΕΣΥ και τα υπόλοιπα προβλήματα. Η ουσία είναι ότι αυτά τα οποία θα μπορούσαν να λυθούν σε τοπικό επίπεδο δεν είναι σωστό να βαρυφορτώνουμε τον πολιτικό προϊστάμενο με τέτοιου είδους προβλήματα. Αλλά τα προβλήματα είναι εντός, λέτε. Το νοσοκομείο θα πρέπει να αρχίσουμε. Όμως όταν όταν βλέπετε κακοποιημένα καθίσματα, για παράδειγμα καρέκλες, όπου χρησιμοποιούνται από τους γιατρούς για την καθημερινή τους εργασία, αν είναι ασθενείς. Είναι η καρέκλα σας, κύριε Μουτουρί, αυτή? Βλέπετε, όχι, είναι περισσότερες, δεν είναι η καρέκλα μου, είναι περισσότερες μέσα στο νοσοκομείο. Και όταν βλέπετε τους χώρους του νοσοκομείου να επικρατεί μια προχειρότητα και καθόλου σωστή οργάνωση προς διευκόλυνση των ασθενών και των εργαζομένων στο χώρο, τότε αντιλαμβάνεστε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και να κάτσω πάνω να βρεθώ από κάτω. Αν θέλετε και τη γνώμη μου, δεν χρησιμοποιούνται σωστά
τα κονδύλια που έχει το νοσοκομείο για την επίπλωση. Δεν χρησιμοποιούνται σωστά. Πού πάνε? Υπάρχει και θα το πω και αυτό, ναι. Υπάρχει δυστυχώς μια μεγάλη διαφορά. Ευνοιοκρατικά επωφελούνται ορισμένοι από αγορά πανάκριβων επίπλων, ενώ άλλοι χώροι μέσα στο νοσοκομείο δυστυχώς δεν έχουν βασική επίπλωση. Ένα λεπτό, έχουμε δύο τάξεις δηλαδή μέσα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση με δύο τάξεις, και αν είναι κάτι που θα μπορούσε να δει, ότι ξεφεύγει από το τοπικό επίπεδο, και αν είναι κάτι που θα έπρεπε να ασχοληθεί το Υπουργείο, είναι με αυτό. Γιατί να έχουν δημιουργηθεί δύο τάξεις μέσα δηλαδή στο νοσοκομείο. Δηλαδή παίρνουν αυτό το κονδύλι οι ευνοούμενοι και αγοράζουν καρέκλες για να κάθονται και καναπέδες, μας λέτε. Κοιτάξτε, και κάποιοι άλλοι είναι με αυτές τις καρέκλες τις τρυπημέρες. Που αν κάτσω κάτω εγώ ή μια γιαγιά, να βρεθούμε από κάτω. Υπάρχει υπάλληλος μέσα στο νοσοκομείο που έχει αλλάξει δύο φορές μέσα σε ένα χρόνο το γραφείο. Το αγοράζοντας ακριβά επίπλα απ' έξω και όχι χρησιμοποιώντας τα επίπλα που έχουμε όλοι στη δημόσια υπηρεσία. Γιατί δικαιούται ο Ιταλός ο συγκεκριμένος. Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί σκάνδαλο και ότι θα πρέπει το Υπουργείο να προβεί σε έρευνα. Από πού πήρε αυτή την εξουσία για να κάνει αυτές τις αλλαγές? Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα, διότι εγώ απλά προέσταμε μια κλινική. Αλλά τα εντοπίζετε, λέτε, αυτά τα πράγματα. Άρα, από τη στιγμή. Όμως υπάρχει πρόβλημα. Αυτό θα ήθελα να το αναφέρω για να σημειώσω ότι. Ότι υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Υπάρχουν σχέδια υπηρεσίας και υπάρχουν και σχέδια στη δημόσια υπηρεσία για το τι χώρος πρέπει να διατίθενται σε κάθε τμήμα και σε κάθε υπάλληλο. Ευχαριστούμε, κύριε Βασίλη.